φτάνουμε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά και της φετινής προσπάθειας να βοηθήσουμε πάλι έναν σύλλογο που πραγματικά έχει ανάγκη. Εκτός από το οικονομικό που είναι πολύ σημαντικό, που για άλλη μια φορά μαζεύτηκαν τα 10.000 ευρώ, θεωρώ ότι επίσης σημαντικό είναι ότι μαθαίνει ο κόσμος για το τι σημαίνει δότης μυελού των οστών. Φέτος να θυμίσω ότι όλα τα χρήματα από τα εισιτήρια θα τα δώσουμε στο ΚΕΔΜΟΠ, στο Χάρη σε Ζωή. Προχτές εδώ στη συναυλία ζήσαμε κάτι ανεπανάληπτο. Είχαμε τη χαρά να είμαστε μάρτυρες σε ένα απίστευτο γεγονός. Ένας δότης γνώρισε τον ασθενή, γνώρισε τον λήπτη, ουσιαστικά αυτόν που έσωσε. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο γεγονός. Εκτός από αυτό, πολλοί κόσμος αμέσως μετά έγινε δότης, ευαισθητοποιήθηκε αμέσως ο κόσμος, δεν γνωρίζει ο κόσμος ακόμα κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς μπορείς να γίνεις δότης. Δεν είναι πλέον ούτε κουραστικό, αλλά ούτε και πονάει. Οπότε και μόνο από αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι πετύχαμε το στόχο μας και φέτος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τη βοήθεια και τους δεσμούς αίματος που με βοήθησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες. Είμαι πολύ χαρούμενος που μαζεύτηκαν όλα αυτά τα χρήματα και φέτος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί καμία από τις 6 συναυλίες. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου εδώ στο μαγαζί, στα Goodies Burger House, που εδώ και 6 χρόνια με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Και επίσης τέλος θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική, στη σύζυγό μου, γιατί χωρίς αυτή δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Λέγομαι Χριστίνα Καρακοσταντή, είμαι στέλεχος του Χάρη σε Ζωή, του Κέντρου Εθελοντών Δοτών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχω έρθει εδώ και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη για τον αγώνα που έχει κάνει ο Ηλίας με όλους τους βοηθούς του και οι δεσμοί αίματος. Σας ευχαριστεί το ΚΕΔΜΟΠ πάρα πολύ, γιατί το έργο μας είναι η ενημέρωση, η προσέλκυση, η εγγραφή πιθανών εθελοντών δοτών, αλλά κυρίως η τυποποίηση των δειγμάτων για να μπορέσουν να ενταχθούν στην παγκόσμια δεξαμενή και να σώσουν ζωές. Αυτά λοιπόν τα χρήματα είναι που θα σώσουν πραγματικά ζωές. Γιατί η κρατική χρηματοδότηση δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, επομένως έχουμε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε και ο Ηλίας, ότι οι άνθρωποι άκουσαν. Γιατί ο φόβος που κυριαρχεί στους ανθρώπους από την άγνοια είναι αυτό που δεν τους αφήνει να γραφτούν. Αυτό λοιπόν που έγινε εδώ ήταν μεγαλειώδες. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για τους δεσμούς αίματος που έχουμε συνεργασία σχεδόν από τη γέννηση του ΚΕΔΜΟΠ, για την τεράστια δράση τους, για να τους πω ότι τους αγαπώ πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που κάνουν. Επίσης θέλω να πω, γιατί είδα το βίντεο, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έρθουμε, είδα το βίντεο της γνωριμίας της δότριας με το λήπτη. Η Ελένη είπε ότι θαυμάζει τους λήπτες. Εγώ θα πω στην Ελένη και στην κάθε Ελένη, στην κάθε Κυριακούλα, στο Φώτη, σε όσους έχουν δώσει και έχουν δωρήσει, γιατί είμαι λήπτρια, ότι εμείς οι λήπτες θαυμάζουμε όλους αυτούς, και δεν είναι μόνο θαυμασμός, είναι αγάπη, είναι ευγνωμοσύνη, είναι χρέος, είναι πολλά πράγματα. Και είναι πραγματικά μεγαλειώδες η γνωριμία που έγινε. Εγώ είμαι λήπτρια μοσχεύματος και ζω από μια κοπέλα από τη Γερμανία. Νομίζω ότι δεν θα ολοκληρωθώ ποτέ, θα μου λείπει πάντα αυτό το κομμάτι, αυτού του ανθρώπου που μου έδωσε τη ζωή και χάρισε τη μητέρα στα παιδιά μου.